Τα πράγματα ήρθαν στη ζωή σου λίγο δύσκολα, γιατί ξέροντας μερικά πράγματα για σένα, μαθαίνω ότι έχεις πάει και στο ορφανοτροφείο. Ήμουν 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ναι. Σε τι ηλικία πηγαίνεις στο ορφανοτροφείο? Μπήκα στα 7,5, ήμουν μισή τρίτη δημοτικού και βγήκα στα 18. Περίμενε. Αν με επιτρέψεις, αυτό είναι ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορώ να φανταστώ. Γιατί μέχρι τα 7,5 ζεις στο σπίτι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Συμβαίνει κάτι, αν θέλεις με το λες, αν θέλεις όχι, και αναγκάζεται ένα παιδί 7,5 ετών, σκέφτομαι το γιο μου, ας πούμε, που είναι στα 8, ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό που έχει ζήσει, ας πούμε, να αναγκάζεται να φύγει για να πάει στο ορφανοτροφείο μετά από αυτό που έχει πάρει. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω τι έχει πάρει μέχρι τα 7,5. Μέχρι τα 7,5 ήταν καλή ζωή, σου πήρε αγάπη ή ήταν δύσκολη? Γιατί μπορεί καμιά φορά το ορφανοτροφείο να είναι και ακριβώς ο παράδεισος από αυτό που ζεις. Ναι. Προφανώς για να φύγω από το σπίτι δεν ήταν και η τέλεια κατάσταση. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Χωρισμένοι γονείς από πολύ νωρίς, από τα 4. Στα 7 αναγκάστηκα να φύγω γιατί μπήκε ένας νέος σύντροφος μητέρας μου στο σπίτι μαζί μας. Δεν ήταν πολύ καλή παρουσία, ειδικά για ένα μικρό παιδί σαν εμένα. Άρα για να καταλάβω, χωρίζουν οι γονείς σου. Ο μπαμπάς φεύγει και δεν τον ξαναβλέπεις? Δεν τον ξαναβλέπω ποτέ. Μέχρι σήμερα? Δεν ζει. Δεν ζει. Αλλά θα στα πω με χρονική σειρά για να καταλάβεις ότι η ζωή μου είναι ένα ανέκδοτο. Έφυγε από 4 ετών και δεν τον ξαναείδες ποτέ. Ποτέ. Και απλά μαθαίνεις ότι δεν είναι στη ζωή πια. Ποτέ, ναι. Όχι, δεν το έμαθα. Γι' αυτό σου λέω. Με πήρε στα. Θα στα πω με χρονική σειρά. Γιατί έχει πλάκα. Όχι. Χαίρομαι που το αντιμετωπίζεις έτσι τώρα πια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν το ζούσες δεν ήταν πλάκα. Μετά από χρόνια ψυχοθεραπείας έχει πλάκα. Αυτό εννοώ τώρα και χαίρομαι που το αντιμετωπίζεις έτσι. Αλλά πιστεύω ότι την περίοδο που το ζούσε ένα παιδί, μόνο πλάκα δεν είχε. Την περίοδο που το ζούσα ήταν πολύ light μέσα μου, γιατί δεν τους είχα ζήσει, οπότε δεν ήταν και μεγάλη απώλεια για μένα. Μεγαλώνοντας και βγαίνοντας από το ορφανοτροφείο, που άρχισα να συνειδητοποιώ πώς μεγάλωσαν άλλα παιδιά, τότε κατάλαβα τι μπορεί να είχα στερηθεί. Γιατί εκεί που μεγάλωνα είχαμε όλα τα παιδιά το ίδιο. Πάνω κάτω είχαμε ίδια βιώματα. Οπότε δεν ήταν τόσο περίεργο για μένα. Μάλιστα.